Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Φώτης Κουβέλης συμφώνησαν να απομακρυνθούν 4.000 δημόσιοι υπάλληλοι έως το τέλος του 2013, επίορκοι και μονίμως απόντες, και άλλοι 11.000 έως το τέλος του 2014 μέσω εθελουσίας εξόδου, αξιολόγησης και κατάργησης θέσεων, αλλά και συνταξιοβότησης ειδικών κατηγοριών. Καλύψαμε το δημοσιονομικό κενό για τις ρυθμίσεις δανείων και οφειλών, φορολογικών και ασφαλιστικών, για τη μείωση της φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, για την πρόβλεψη για αποχωρήσεις 15.000 δημοσίων υπαλλήλων με διάφορους τρόπους και την ισόπωση, δηλαδή 15.000 προσλήψεων στο δημόσιο, με αξιοκρατία νέων παιδιών. Μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ εκτιμώ ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει τη διαδικασία της εξόδου από το δημόσιο υπαλλήλων που κρίνονται ακατάλληλοι μετά από διπλή αξιολόγηση και των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται με συνέντευξή τους στην ημερησία του Σαββάτου. Οι υπάλληλοι αυτοί θα αντικατασταθούν ένας προς ένα από νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Αν τελικά κατορθώσουμε το ένα προς ένα, δηλαδή για κάθε έναν που απομακρύνεται σε αυτή τη φάση να προσλαμβάνεται ένας καινούριος, αυτό θα είναι μεγάλο βήμα για την ανανέωση του κράτους. Βέβαια, αυτά όλα θα γίνουν με σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Θυμίζω ότι το Σύνταγμα δεν απαγορεύει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι που η οργανική τους θέση καταργείται. Πέρα από τους λεγόμενους επίορκους, υπάρχουν αρκετοί που είτε έχουν χρησιμοποιήσει πλαστά δικαιολογητικά για να μπουν στο δημόσιο, είτε δεν πηγαίνουν στην εργασία τους επικαλούμενοι διάφορες δικαιολογίες. Άραγε δεν είναι πιο αξιοκρατικό τη θέση τους να πάρουν νέοι που έχουν όλα τα προσόντα και πάνω απ' όλα έχουν όρεξη για δουλειά? Γιατί δεν νομίζετε ότι είναι άδικο να έχουμε ήδη 1,5 εκατομμύριο ανέργους στον ιδιωτικό τομέα και να γίνεται τόσο θόρυβος για μερικές χιλιάδες που θα φύγουν νόμιμα από το δημόσιο ώστε να πάρουν τις θέσεις τους άλλοι πιο άξιοι? Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε ιδιαίτερα τη δυνατότητα για την αντικατάσταση του προσωπικού που θα αποχωρήσει με νέες εισάριθμες προσλήψεις. Όταν έχουμε στη χώρα 1,5 εκατομμύριο ανέργων, κατά πλειοψηφία νέων, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς. Βεβαίως θα ασχοληθούμε και με τους 15.000, ας πούμε, εργαζομένους στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αριθμό κατά τον οποίο πρέπει να μειώσουμε το συνολικό προσωπικό. Θέλουμε καταρχάς να βάλουμε νέα παιδιά. Εδώ υπάρχει ο καώνας ένα προς ένα. Για κάθε έναν που φεύγει με αξιολόγηση και με τις εγγύσεις που προβλέπει ο νόμος, μπαίνει ένα νέο παιδί. Ο Φώτης Κουβέλης, με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, αφήνει σαφώς να διαφανεί ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τη διαπραγμάτευση που κάνει με την Τρόικα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών. Η διαπραγμάτευση και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα πρέπει να γίνεται με όρους πολιτικής αξιοπρέπειας. Υπάρχει ζήτημα και θεωρώ ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να είναι πιο συστηματική και έντονη από τη μεριά μας. Δεν είμαι ευχαριστημένος όσο θα ήθελα. Ωστόσο, σήμερα αποσαφήνισε ότι το μέλημά του είναι η αναδιάρθρωση του δημοσίου να γίνει με σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Τρόικας, λέγοντας ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι επιβολή απόψεων. Δεν υπερασπίζομαι γενικώς και αορίστως κανέναν στο δημόσιο. Υπερασπίζομαι το δημόσιο στη βάση της αξιολόγησης, του σεβασμού του νόμου και του συντάγματος. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία αποφασίζει για να υποκύψει στις επιταγές των συνεταίρων να κόψει κεφάλια γενικώς και αορίστως. Η διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ο Άλεξης Τσίπρας κατηγορεί πάντως την κυβέρνηση ότι βαφτίζει επίορκους τους υπαλλήλους για να τους απολύσει. Απαιτούν απολύσεις δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, παράταση στο χαράτσι της ΔΕΗ, ενώ για μια ακόμη φορά βάζουν στο τραπέζι θέμα νέων περικοπών στις συντάξεις και στους χαμηλούς μισθούς. Επιχειρούν να χαρακτηρίσουν εκ των προτέρων επίορκους όλους τους δημόσιους υπαλλήλους που πρόκειται να απολυθούν και αγοράζουν συνεχώς χρόνο, γιατί είναι το μόνο που τους έχει απομείνει και το μόνο που μπορούν να κάνουν πια. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με πληροφορίες, προσέφυγε η θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ, προκειμένου να μην γίνουν μειώσεις στα τιμολόγια από την 1η Μαΐου, με το σκεπτικό ότι το κόστος του δικτύου για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγάλο. Σιγά που θα κάνουν μείωση, αύξηση θα κάνουν. Το ρεύμα, ανεξέλεγκτα, πότε έρχεται 400, πότε 500, ανάλογα. Με οικονομίες. Τον περασμένο Ιανουάριο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφάσισε να μειώσει τις χρεώσεις στα τιμολόγια για το 2013 κατά 7% στα νοικοκυριά, 7-15% στις μικρές επιχειρήσεις, 1-11% στις βιοτεχνίες και 2,2% στις βιομηχανίες. Ο κόσμος υποφέρει, αλλά αυτοί το ίδιο πράγμα. Εξαγγέλνουν και
θα παίρνουν πίσω. Το σίγουρο είναι ότι εμείς οι καταναλωτές βλέπουμε καθημερινώς να αυξάνει το κόστος της ΔΕΗ. Στερούμαστε τα πάντα, μας λένε πολλοί καταναλωτές, για να συγκεντρώσουμε τα χρήματα για τη ΔΕΗ. Κανείς μας πια δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα χωρίς να κάνει διακανονισμό. Μεγάλες δυσκολίες όμως με τα φουσκωμένα τιμολόγια της ΔΕΗ αντιμετωπίζουν οι έμποροι και οι βιοτέχνες, οι οποίοι, όπως λένε, βλέπουν μήνα με το μήνα τους λογαριασμούς να αυξάνονται. Συγκρίνει τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ με ένα περσινό και δεν μπορεί να πιστέψει, μας λέει, ότι οι αυξήσεις θα ήταν τόσο μεγάλες. Τα μέτρα που πήραμε ήταν ότι βάλαμε οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να χαμηλώσουμε την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά το θέμα είναι ότι παρότι έχουμε μειώσει σε κιλοβατόρες, δυστυχώς με την αυξήσεις που έχουν κάνει και στην κιλοβατόρα και για τους αέριους ρήπους, δυστυχώς πληρώνουμε τα ίδια που πληρώναμε πριν την κατανάλωση αυτή. Το ρεύμα είναι 1411 και 2210 300 ευρώ διαφορά για τα διάφορα. Μετρά και ξαναμετρά τις κιλοβατόρες, κάνει περικοπές, όμως το τιμολόγιο της ΔΕΗ κάθε μήνα παίρνει την ανηφόρα. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταναλώνουμε ρεύμα γιατί έχουμε κόσμο, είναι πάρα πολλά τετραγωνικά στο κτίριο που έχουμε. Χρειάζεται να κλιματίζεται ο χώρος. Το ότι δεν μας κάνουν μια μείωση τουλάχιστον στα διάφορα που έχει ο λογαριασμός της ΔΕΗ μας δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα. Η ΔΕΗ αυτό που μας έχει κάνει το τελευταίο διάστημα είναι να αυξάνει τα τιμολόγια με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα, να μην μπορούμε να βγάλουμε τις υποχρεώσεις και κάτι θα πρέπει να κάνει γι' αυτό, γιατί στο τέλος για αυτά τα έξοδα θα αναγκαστούμε να κλείσουμε. Μαζί με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, οι επαγγελματοβιοτέχνες καταβάλουν, όπως λένε, τεράστια ποσά και για το τέλος μείωσης αερίων. Από την αρχή του χρόνου υπάρχει μια αύξηση 57%. Είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τις πληρώνει μόνο ένας κλάδος, μόνο η μικρομεσαία επιχείρηση. Παρά την ύφεση, προσπαθούν, μας λένε, να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους, όμως πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Λευκός καπνός βγήκε μετά τις πολυήμερες διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας για τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών που κλείδωσαν στις 48 δόσεις, αλλά και για το χαράτσι στα ακίνητα που τελικά θα μειωθεί οριζόντια 15% για το 2013 όμως μόνο. Δεν θα μειωθούν οι συντελεστές παλαιότητος, θα αυξηθούν οι συντελεστές για τα εκτός σχεδίου ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με βάση την τιμή ζώνης του Δήμου που είναι. Θα παραμείνει ο φόρος ακίνητης περιουσίας και φέτος για ακίνητη περιουσία που είναι άνω των 200.000 ευρώ και θα πληρώσουν φέτος και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που νοικιάζει το δημόσιο. Προτεραιότητά μας είναι με το νέο φόρο να διευρυνθεί η φορολογική βάση ώστε να πληρώσει καθένας λιγότερο και ανάλογα με το ύψος της περιουσίας του. Στη φετινή μεταβατική χρονιά η ίσπραξη των φόρων θα γίνει με βάση τη μέθοδο που ακολουθήθηκε ως τώρα για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε την επιβάρυνση και να υπάρξει βεβαιότητα ίσπραξης των φόρων. Το τελικό ποσό που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι με μεσαία και χαμηλή ακίνητη περιουσία θα είναι μειωμένο από 30 έως και 200 ευρώ. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει 80 τετραγωνικά σπίτι δεκαετίας και η αντικειμενική αξία είναι 1.400 ευρώ το τετραγωνικό, σήμερα πληρώνει χαράτσι 460 ευρώ. Με τη μείωση θα πληρώσει 391. Το όφελος θα είναι 69 ευρώ. Κάποιος άλλος που έχει ακίνητο 100 τετραγωνικών 13 ετών και αντικειμενική αξία είναι 1.550 ευρώ, σήμερα πληρώνει 1.035 ευρώ φόρο, με τη μείωση θα πληρώσει 880, θα ωφεληθεί 155 ευρώ. Όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ορθοποδήσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου και να τελειώσουν τα χαράτσια. Σε 48 δόσεις θα μπορούν οι φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο να εξοπλίσουν τα χρέη τους. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2012 και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές το 2013. 48 θα είναι οι δόσεις, έως τέλος Ιουλίου θα ισχύσει η ρύθμιση, ενώ θα υπάρχει και πάγια ρύθμιση εξόφλησης οφειλών έως 12 δόσεις. Όσοι μπουν τον Αύγουστο στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων θα χάνουν μία δόση για κάθε μήνα. Δηλαδή, εάν κάποιος μπει το Σεπτέμβριο, θα έχει 46 και όχι 48 δόσεις. Όσο περισσότερες δόσεις δώσουν, τόσο καλύτερα θα είναι για τον κόσμο. Και περισσότερα χρήματα θα εισπράξουν φυσικά. Για όσους είναι συνεπείς, με τη νέα ρύθμιση θα υπάρχουν μπόνους, ενώ όσοι δεν ανταποκριθούν και σε αυτή τη διευκόλυνση θα πληρώσουν πρόστιμα και θα βγουν εκτός ρύθμισης. Έτσι, αν κάποιος πληρώσει ταχύτερα τα χρέη του, θα έχει έκπτωση που θα του δίνεται με την επιστροφή στην τελευταία δόση. Ενώ σε εφάπαξ εξόφληση θα μειώνονται οι προσαυξήσεις 50%. Από την άλλη, αυτόματα εκτός ρύθμισης θα μπαίνει όποιος δεν καταβάλει έστω και μία δόση. Ενώ εκτός ρύθμισης θα μείνουν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις, αλλά και όσοι έχουν εντοπιστεί για μεγάλη φοροδιαφυγή. Επιτόκιο υπερημερίας καθορίζεται το 8,75%.